Καταρχήν θα με επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, την υπερδύναμη της ομάδας και όλα τα στελέχη, διοίκηση, αθλητές, αθλήτριες και όλους τους φίλους που στηρίζουν την ΑΕΜ, μια ομάδα που μικροί ήμασταν, την γνωρίζαμε, μεγάλοι γίναμε, αυτή τη στιγμή προείσταμε το αθλητισμό στη χώρα μας και χαίρομαι που μου δίνετε δυνατότητα να συνεργαστούμε και να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως να πει για τον τόπο μας. Θέλω να καλησπερίσω και τη Δημοτική Αρχή, με την οποία έχω μια συνεργασία, δήμαρχε, αντιδημάρχη, που στόχο έχει να βοηθήσει συνολικά τις αθλητικές υποδομές του τόπου μας και μία εξ αυτών των υποδομών είναι και η έδρα της Αθλητικής Ένωσης Μυρών, το Στάδιο Μυρών, με προϋπολογισμό πάνω από 2,5 περίπου εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, και το οποίο, τα οποία έργα, δεν είναι το μοναδικά, είναι μια σειρά από έργα, έχουν φουλάρει τις μηχανές έτσι ώστε συντομότατα να δημοκρατηθούν και να απολαύσουμε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, τα εγκαίνια και άλλων εγκαταστάσεων, όχι μονάχα του Καρτερού, το Καρτερός Beach Sports Center, αλλά και άλλων εγκαταστάσεων που έχει ανάγκη ο τόπος μας, που έχει ανάγκη η χώρα μας συνολικά. Ένα παραπάνω όμως, στόχευση όλων μας είναι να καταφέρουμε ο Δήμος Φεστού, ο Νότος, να αποτελέσει και αθλητικό προορισμό. Και μπορούμε να το κάνουμε, αν σκεφτεί κανείς συνδυαστικά το τι έχουμε δρομολογήσει για την περιοχή μας. Το στάδιο Μανώλη Στεφανουδάκης προς τιμή του μεγάλου παρολυμπιονίκη, μεγάλου αθλητή της περιοχής μας, που τιμά όχι μόνο τον τόπο μας αλλά όχι και την Ελλάδα, του Μανώλη του Στεφανουδάκη. Το στάδιο λοιπόν Μανώλη Στεφανουδάκης, που θα εξυπηρετεί το ποδόσφαιρο, στιβικές εγκαταστάσεις και μια σειρά κλειστών εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσουν γυμναστήριο και μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων. Πολύ κοντά μας είναι η Μπόβια. Κλειστό Ξηφαχίας, περίπου στο 1 εκατομμύριο. Αυτό νομίζω είναι το πιο όριμα απ' όλα από ό,τι μαθαίνω, Δήμαρχε. Λίγο κοντύτερα είναι το κολυμπητήριο με μια σειρά άλλων εργασιών που έδωσαν τη δυνατότητα κατόπιν πολύ συγκεκριμένων πρωτοβουλειών του αρμοδίου αντιδημάρχου του Γιάννη Φασομητάκη και των λοιπόν ανθρώπων που έχουν βάλει πλάτη για να οριμάσουν αυτά τα έργα. Και έτσι το κολυμπητήριο μετά από 10 και πλέον χρόνια και παραπάνω είναι ενεργό. Έχουμε επίσης στο τυμπάκι το οποίο κατασκευάζεται το κλειστό, περίπου στα 3 εκατομμύρια, και έχουμε και άλλα έργα, όπως η πίστα μοτοκρός, όπως το κοπλατοδρόμιο στο φράγμα Φανερωμένης και τραναρίσεις, όπως κέντρο ορειβασίας και αναρρίχησης στο Βροντίσι αφενός αφετέρου και στον Άγιο Κύριλο, και μια σειρά μικρότερων γηπεδικών ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων για να εξυπηρετήσουν και να αγκαλιάσουν την αθλητική και ποδοσφαιρική κατ' επέκταση κοινότητα της περιοχής μας. Δεν φτάνουν αυτά, και αναφέρομαι μόνο στο Δήμο Φεστού, θέλουμε και άλλα. Γι' αυτό το λόγο και η επιδίωξή μας σε συνεργασία με τους Δήμους, με την Περιφέρεια Αττικής, με την Περιφέρεια, με συγχωρείτε, Κρήτης, που γίνεται μια πολύ στενή και κυρίως αποτελεσματική συνεργασία, βοηθούμε τον τόπο μας, γιατί είναι υποχρέωσή μας, είναι δέσμευσή μας. Και σήμερα μου κάνει μια μεγάλη τιμή, εδώ με τους κατά ένα μέρος συγγενείς μου, τους εργάζοντες, να με τιμήσετε, δηλαδή να μου υπενθυμίσετε για άλλη μια φορά ότι από εδώ ξεκίνησα, όπως και όλοι μας, κάπου εδώ κοντά πήγαμε σχολείο, τότε δεν υπήρχε αυτό το σχολείο παρεπτόντως όταν πήγαμε στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, έτσι. Αλλά όμως είναι η γειτονιά μας. Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάς από πού ξεκινάς και κυρίως τις ρίζες σου, τις αυτές κρατιέσαι. Και όσο και αν φτάσεις ψηλά ή ψηλότερα, αν δεν έχεις ισχυρές ρίζες, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή πολύ εύκολα θα χάσει την ισορροπία σου. Χαίρομαι λοιπόν που αυτή τη στιγμή με τιμάτε, δηλαδή μου υπενθυμίζετε με τον πιο ωραίο τρόπο, με τον πιο συγκινητικό τρόπο, την αφετηρία, αλλά και την κατάληξη του κάθε ανθρώπου. Είναι ο τόπος που γεννήθηκε, ο τόπος που μεγάλωσε, ο τόπος που έκανε συμμαθητές, φίλους και αυτές οι φιλίες παραμένουν και αυξάνονται. Να είστε όλοι καλά, εύχομαι υγεία, προκοπή και πάντοτε να προσφέρετε στον αριστερικό αθλητισμό που έχει πραγματικά μεγάλες ανάγκες στην περιοχή μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.